Γεια και χαρά σε όλους, και τώρα θα δούμε στο σημερινό βίντεο πως δένουμε το σκάφος χρησιμοποιώντας τα ρεμέτζα. Όπως βλέπετε, τώρα προσεγγίζει το σκάφος εδώ ένα Beneteau First και η θέση του είναι δίπλα στο σκάφος εδώ, το που βλέπετε που έχει ένα κενό στην αριστερή μπάντα του σκάφους, τέλος πάντων στην δεξιά μεριά του κενού που βλέπετε. Έρχεται λοιπόν με ανάποδα και ο αέρας, όπως βλέπετε τη σημαία, έρχεται σχεδόν από την μπάντα του σκάφους τώρα και θα είναι κατάπριμα όταν το σκάφος θα είναι στην τελική του θέση. Σκοπός μας λοιπόν είναι να πιάσουμε πρώτα τις πριμάτσες του σκάφους και σχεδόν πάντα πιάνουμε πάντα την προσύνεμη πριμάτσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αέρας θα έρχεται στην τελική κατάσταση του σκάφους, θα έρχεται λίγο από δεξιά, όπως θα παρατηρήσετε από τη σημαία, και θα πιάσουμε πρώτα τη δεξιά πριμάτσα. Εάν ο αέρας έρχεται ακριβώς από την πρίμνη, τότε θα πιάσουμε την πριμάτσα η οποία θα μας κολλήσει στο διπλανό σκάφος. Καλή ώρα, τώρα όπως είναι εδώ στη δεξιά μπάντα του σκάφους που μπαίνει είναι το σκάφος, οπότε θα πιάσουμε την δεξιά πριμάτσα για να κολλήσουμε δίπλα στο άλλο σκάφος. Έρχεται λοιπόν το σκάφος και όπως βλέπετε σταματάει. Απλά κάνει κράτη τη μηχανή και ο αέρας, και μόνο γιατί έρχεται από την πρίμνη, το σταματάει. Έχουμε και ένα μικρό φέντερ πίσω για να προστατέψουμε να μην ακουμπήσουμε στον τόκο, και παίρνει ο άνθρωπος απ' έξω το σχοινί και το περνάει πεντένι, όπως λέμε, ή slip line στα αγγλικά, και να το δώσει πίσω το σχοινί στο σκάφος. Το περνάει στην πίντα και το δίνει πάλι πίσω. Εδώ προσέχουμε πάρα πολύ να μην πιαστεί το σχοινί, να μην πέσει μέσα στο νερό και το πιάσει προπέλα, οπότε και αυτός που πετάει το σχοινί δεν πετάει όλο το σχοινί έξω, αλλά και αυτός που δίνει το σχοινί πίσω στο σκάφος το δίνει και προσέχει να μην πέσει στο νερό, και προοδευτικά, όπως βλέπετε εδώ, το περνάει και βοηθάει να κάνει δίρα μόλα για να το δώσει πάλι πίσω στο σκάφος, να το δέσουμε στο κοτσανέλο, και μετά, όπως βλέπετε, κάνει πρόσω και με τη μόχλευση που δημιουργεί αυτό εδώ το σχοινί που βλέπετε τώρα εδώ στο η δεξιά πριμάτσα, θα κολλήσει δίπλα στο άλλο σκάφος. Οπότε θα μείνει και εκεί, δεν θα έχει κινδύνο να ξεπέσει το σκάφος, να πάει οπουδήποτε που δεν θέλουμε. Και δίνουν μετά και την αριστερή πριμάτσα, και όπως έχουν δώσει τώρα την αριστερή πριμάτσα, θα ζυγιστεί το σκάφος στις δύο πριμάτσες με το πρόσω της μηχανής, το οποίο εδώ, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό το πρόσω εδώ της μηχανής, δηλαδή δεν χρειάζεται, dead slow μόνο θα ήταν αρκετό. Ωστόσο οι μαθητές, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους, κάνουν διάφορα υπερβολικά πράγματα. Έχει ζυγιστεί λοιπόν το σκάφος εδώ και στη μία πριμάτσα κάνει κράτη τώρα, ή δεν θέλει άλλο πρόσω, και θα δώσει και την άλλη, θα δώσει και την άλλη πριμάτσα πίσω. Βλέπετε εδώ ότι μαζεύει λίγο στο χέρι του, δεν θα μαζέψει όλο το σχοινί, θα πετάξει τώρα το σχοινί πίσω. Αυτό είναι. Και προσέχει να μην δώσει όλο το σκοινί. Βέβαια, αυτός που έπιασε το σκοινί από το σκάφος το πέρασε μέσα από πάνω από τα ρέλια και τώρα θα το διορθώσει. Οπότε να θυμάστε, κατευθείαν με το που πιάνουμε το σκοινί από την άκρη του, το περνάμε κάτω από τα ρέλια για να μπορέσει να πάει στο κοτσανέλο. Θα το διορθώσει βέβαια τώρα ο άνθρωπος, θα πιάσει όλο το σκοινί, θα το τραβήξει και θα το περάσει, όπως βλέπετε, από απ' έξω, ένα πέρασμα από το ρέλι, δεύτερο πέρασμα, και τώρα θα το πάει στο κοτσανέλο για να το δέσει. Στο ίδιο μήκος με το άλλο σκοινί, με την άλλη πριμάτσα από πίσω, από την δεξιά μεριά. Με το γάντζο, και θα πιάσει το κολαούζο. Κολαούζο το λέμε στα ελληνικά. Το λεπτό το σχοινάκι, το οποίο συνδέει το σχοινάκι του ρεμέτζου, που είναι το αγκυροβολημένο σχοινί στην πλώρη του σκάφους. Και προχωράμε. Εδώ πρέπει να προσέξουμε να μην πιάσουμε το σχοινάκι, το κολαούζο, στην προπέλα μας. Οπότε είτε θα κάνουμε κράτη, είτε θα κρατήσουμε το σχοινί μακριά από την προπέλα. Προχωράμε. Όσο τραβάμε, τόσο αμολάμε και πίσω για να πέφτει μέσα και να μπαίνει μέσα στο βυθό, και όπως βλέπετε τράβηξε εδώ και έρχεται πάνω το χοντρύτερο σκοινί, που αυτό είναι το ρεμέτζο μας, και πάμε και αυτό το περνάμε πάλι κάτω από τα ρέλια, όπως βλέπετε εδώ πάρα πολύ επιτυχημένα, και το βάζουμε πάνω στο κοτσανέλο. Εδώ θα πάρουμε όλα τα μπόσικα φυσικά με τα χέρια μας, αλλά εδώ δεν περιμένουμε να το κάνουμε, να σφίξουμε αυτό το σκοινί με τα χέρια. Το βάζουμε πάνω στο σημείο που ήδη το έχουμε σημαδέψει, γιατί είναι η μόνιμη θέση του σκάφους εδώ και έχουμε σημαδέψει το σημείο. Και τώρα, αφού είναι δεμένο εκεί το ρεμέτζο μας, το μόνο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ανάποδα με τις μηχανές για να μπορέσουμε να τραβήξουμε, να το τεντώσουμε, και ταυτόχρονα παίρνουμε και τις πριμάτσες. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει δεύτερο ρεμέτζο,
δένουμε ένα σχοινάκι δίπλα στο διπλανό σκάφος και κρατιέται ταυτόχρονα και από το ρεμέτζο και από το διπλανό σκάφος, το οποίο όπως βλέπετε έχει δύο ρεμέτζα, είναι πάρα πολύ σταθερό. Γενικά άμα γνωρίζεστε με τον δίπλα μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά γενικά όμως αποφεύγουμε να το κάνουμε αν δεν είναι δικό μας το σκάφος. Και εδώ κάνουν ανάποδα με τζιμιανές, τεντώνει το ρεμέτζο μπροστά και παίρνουν τα μπόσικα από τις πριμάτσες. Εδώ να πούμε ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε το ανάποδα εάν δεν δέσουν και τις δύο πλευρές ή τουλάχιστον τη μία πλευρά, γιατί αν σταματήσουμε το ανάποδα εδώ το ρεμέτζο θα τραβήξει πάλι μπροστά το σκάφος, με αποτέλεσμα αυτοί που χειρίζονται τα σχοινιά μπορεί να τους μαζέψει τα δάχτυλα. Και εδώ όπως βλέπετε καθυστερούν λιγάκι γιατί αλλάζουν τη θέση της πριμάτσας, την πάνε λίγο πιο αριστερά και μετά τη δένουν, κάνουν ξανά ανάποδα, παίρνουν όλα τα μπόσικα και πλέον το σκάφος είναι δεμένο στην προβλεπόμενη θέση του με τεντωμένο το ρεμέτζο μπροστά, τεντωμένες και τις πριμάτσες και μπορούν τώρα να σταματήσουν να κάνουν κράτη εφόσον έχουν δέσει και οι δύο πριμάτσες και είναι έτοιμοι για να βγάλουν την πασαρέλα έξω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε γράψτε μου κάτω στα σχόλια και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σε όλους!